Τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, καλωσορίζουμε. Γεια σας κύριε Κόκαλη. Γεια σας κύριε Πολίτη, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι την πρόσκληση την απευθύναμε για να κάνουμε και έναν απολογισμό της επίσκεψής σας, τα όσα ενδιαφέροντα και ακούσατε και είπατε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά είδατε, έχει αυτή την μεγάλη ειδονή του ευνηδιασμού η πολιτική. Έτσι. Και έτσι σήμερα ο ευνηδιασμός, όχι ότι δεν ήταν λίγο πολύ αναμενόμενα τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο ο επικεφαλής σας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά και θα πάμε και σε αυτά που έγιναν στη Λάρισα πριν από λίγες ημέρες. Διότι η ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης που ήρθε πριν από μισή ώρα είναι πολύ σκληρή. Μιλάει για έναν τραμπισμό αλλά γκρέκ από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Μιλά δηλαδή για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Φανταζόμαστε ότι εννοεί εκείνη την περίοδο, που θέλει να καταλύσει τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, νομίζω ότι δυστυχώς ο τραμπισμός είναι μια ζήτηση πολύ επίκαιρη στη χώρα μας. Κατά τη γνώμη μου, αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και προτού εκλεγείας. Μην ξεχάσουμε ότι η μόνη προσπάθεια εισβολής που έχει γίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά την Χούντα ήταν κατά τις πορείες για την Μακεδονία, στις οποίες συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, τα είχαμε δει. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ένα κύριο χαρακτηριστικό του τραμπισμού είναι η αλλίωση πραγματικότητας, τη μεταχείριση των θεσμών. Αυτό που εμείς παρατηρούμε εδώ και αρκετό καιρό, με έξαρση τους τελευταίους μήνες, είναι μια συντεταγμένη προσπάθεια να ασθενήσουν οι θεσμοί της δημοκρατίας, να παραβιάζουμε δεδομένα δικαιώματα πολλών ετών με την άλωση των μυστικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών ασφαλείας από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και την υποταγή του σε αυτό. Το ίδιο και σε ένα μεγάλο κομμάτι και στον έλεγχο του τύπου και όσον αφορά τη διανομή του και βεβαίως και με τις δολοφονίες Καραϊβάς που βλέπουμε σήμερα να εξελίσσονται όχι μόνο με τις συνομιλίες που είχαμε, αλλά και με τον τρόπο που βλέπουμε να λειτουργεί η Ελλάς και τις σχέσεις τους με κυκλώματα της νύχτας. Υπήρχαν σαφείς οι σχέσεις και οι υπόνοιες που, όχι υπόνοιες, οι κατηγορίες που μετέφερε ο κύριος Τσίπρας για τη σχέση των παρακολουθήσεων όλων αυτών των ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων και θεσμών της ελληνικής δημοκρατίας, όπως τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, μια σειρά από δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι παρακολουθούνταν για λόγους που προβλέπει το Σύνταγμα και η νομοθεσία, δηλαδή την εθνική ασφάλεια και τα βαριά ποινικά αδικήματα. Μάλλον είναι συνδεδεμένες με άλλες διαδικασίες. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από θέματα τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι δυστυχώς και στην πολιτική επιστήμη αλλά και στην πολιτική πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται ως μια ολίσθηση προς την λεγόμενη ανελεύθερη δημοκρατία, μια ολίσθηση της ποιότητας της δημοκρατίας και μια επίθεση, μια πτώση μάλλον του επίπεδου του λεγόμενου κράτους δικαίου, το οποίο και αποτελεί τον πυρήνα της δημοκρατίας στη φιλελεύθερη Ευρώπη, στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Επομένως, επειδή η Ευρώπη, όπως ξέρουμε, δεν έχει σύνταγμα και ορίζεται από την προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες για πρώτη φορά από αυτή την θητεία αποτελούν και αιρεσιμότητα για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε μια διαμάχη αυτή τη στιγμή με την Ουγγαρία για διαλόγους κράτους δικαίου. Δυστυχώς, είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά πέρασε στα ψηλά η είδηση ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ECA, ξεκινάει ήδη μια έρευνα για 6 χώρες σε σχέση με τη χρήση των κονδυλίων του RFF που αφορά στην συμμόρφωση με τους κανόνες του κράτους δικαίου, και είναι βεβαίως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Η χώρα μας λοιπόν με τις ενέργειες της κυβέρνησης. Λέτε εμείς με κυρώσεις και με αφορμή το θέμα των παρακολουθήσεων. Κοιτάξτε, εκείνο που λέω αυτό είναι το λιγότερο. Εκείνο που λέω είναι ότι η χώρα μας διολυσταίνει όσον αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας προς μια πλευρά η οποία είναι η λεγόμενη μη φιλελεύθερη, ανελεύθερη δημοκρατία. Η πλευρά, να σας το πω διαφορετικά, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες εδώ στις Βρυξέλλες την προσέγγιση του κόμματος της κυρίας Μελώνη, η οποία είναι και πρόεδρος της μερίδας των υπερσυρδικών, με το κόμμα της Λαϊκής Δεξιάς, το EPP, στο οποίο ανήκει ο κύριος, είναι επικεφαλής ο κύριος Βέμπερ και ανήκει ο κύριος Μητσοτάκης. Και γίνονται μεγάλες συζητήσεις για την συνένωση των δύο ομάδων. Από εκείνη την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος έφυγε προ λίγου καιρού ο κύριος Όρμπαν και πήγε στο ECR. Στους
συντηρητικούς. Και τώρα βλέπουμε να πηγαίνουν όλοι προς τα εκεί. Αυτό νομίζω δεν είναι τυχαίο με τη σημερινή εμφάνιση του κυρίου Καρατζαφέρη και τους διθυράμβους για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για τον άρτιο πολιτικό, λέτε, του τελευταίου αιώνα. Και όχι μόνο, και για όλη αυτή την μακρά συνέντευξη. Λέω, είναι ατάκα σημερινή Καρατζαφέρη ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας άρτιος πολιτικός, ο αρτιότερος πολιτικός του τελευταίου. Αυτό είναι δικαίωμά του, και άλλωστε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ή λέω ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα λάθος, αλλά δεν είμαι και από εκείνους που πιστεύουν ότι θα κάνει όλα σωστά ή ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο Μωυσής, το Τσίτα ή ο πιο άρτιος. Εκείνο που όμως θα πρέπει να κρατήσουμε τη συνέντευξη Καρατζαφέρη είναι η άποψή του ότι βεβαίως και γίνονται παρακολουθήσεις και καλώς γίνονται παρακολουθήσεις και εν πάση περιπτώσει αν σε παρακολουθούν και κάτι θα έχεις κάνει. Αυτά λοιπόν είναι νομίζω είναι οι εκπτώσεις οι οποίες δεν μπορεί να ανεκθέσει από ένα κόμμα, από του προοδευτικού τόξου, του δημοκρατικού εντελή τόξου, και λυπάμαι που το λέω, αλλά η διαδικασία της προηγούμενης εβδομάδας, όπου άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούνται με αποδείξεις της αρχής διαχείρισης, της αρχής αρχής διαχείρισης δεδομένων, δεν έχουν το ηθικό σθένος να πούνε κάτι γι' αυτό και συμφωνούν να παρακολουθούνται, και αυτό τους είναι αρκετό. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι η σημερινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και η απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σωστή, είναι αυτή που έπρεπε να πάρθει μετά από αυτή την απόφαση. Νομίζω και μας δείχνει και ένα μεγάλο μήνυμα για τις επόμενες εκλογές και για το πώς θα πάμε μπροστά, κύριε Πολύζο, αν μου επιτρέπετε, γιατί βλέπετε ότι αυτή η συνθήκη της αυτοδυναμίας μας φέρνει σε τέτοιες καταστάσεις. Μας φέρνει σε συνθήκες όπου ο διάλογος δεν προωθείται, οι διαφορές δεν λύνονται με έναν τρόπο πολιτικό, αλλά εξωθούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις, ειδικά βεβαίως για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, όταν έχουμε ένα τέτοιο όριο παρακολουθήσεων. Πάντως αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ήταν και μια κίνηση ρίσκου. Δεν θα πω υψηλού, αλλά έστω χαμηλού ρίσκου. Δηλαδή, αν προκηρυχθούν εκλογές με τα σημερινά δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί μόνο αυτά είναι ένα σχετικό εργαλείο, δεν προκύπτει μια άνετη επικράτηση δική σας, όσο και αν πιστεύετε ότι η κοινωνία δεν εκφράζεται πάντα μέσα από τα ευρήματα αυτά. Κύριε Πολύζο, δεν θα μείνω στη ζήτηση περί δημοσκοπήσεων. Θα σας πω όμως ότι κατά τη γνώμη μου διαβάζετε λάθος την κίνηση. Η κίνηση αυτή που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα είναι μια κίνηση δημοκρατικού καθήκοντος. Αυτή την κίνηση πρέπει να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακόμα και μισό τα 100 να έχει στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Άρα το αποσυνδέεται, λέτε, με αυτό καθ' αυτό το αίτημα των εκλογών, ότι είναι μια θεσμική αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε αυτό που συμβαίνει, ότι εμείς δεν μένουμε σε αυτή την ισχνή σε σχέση με το σύνολο της κοινωνίας πλειοψηφία που καταψήφισε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλουμε να δούμε τι θα πει η κοινωνία γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα... Και νομίζω ότι η θεσμική ήταν και όλη η διαχείριση του θέματος από το ΣΥΡΙΖΑ από τον προηγούμενο Αύγουστο. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο αυτό το πρωτοφανές και υπερεκτεταμένο σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Είναι και η διαδικασία εκφυλισμού των θεσμών και συγκάλυψης με όλα αυτά που είδαμε να γίνονται, με την επίκληση του απορρίτου, με την μη πρόσκληση των μαρτύρων στις επιτροπές, με όλη αυτή με τις γνωμοδοτήσεις, με τις παρεμβάσεις, με όλη αυτή λοιπόν την... Αυτό νομίζω είναι το κύριο πρόβλημα, περισσότερο ακόμα για τις ίδιες παρακολουθήσεις. Πέρα από αυτά που είπε περί επικίνδυνου ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση, έχουμε και το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι είναι ανεύθυνη αυτή η στάση. Έχετε ένα σχόλιο και για το ΠΑΣΟΚ, για να πάμε σε αυτά που προηγήθηκαν με την επίσκεψή σας εδώ, κύριε Κόκαλη? Ομολογώ πως δεν έχω υπόψη μου την δήλωση του ΠΑΣΟΚ, δεν έχω προλάβει να τη διαβάσω, επομένως θα προτιμούσα να μην την σχολιάσω, αλλά νομίζω ότι η λύση των εκλογών στη δημοκρατία και η λαϊκή ετοιμιγωρία είναι εκείνη που θα φέρει όλους μπροστά στις ευθύνες τους. Που μπορεί να είναι επειδή όταν μιλάτε εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική κυβέρνηση, φαντάζομαι δεν έχετε παρεστήσεις, εγώ δεν θέλω να πω όπως άλλοι, να λέτε ότι θα είμαστε μόνοι μας. Φαντάζομαι μιλάτε για μια σύνθεση δυνάμεων, έτσι? Κύριε Πολύζο, μπορεί να είναι και αυτός ο βραχίωνας μιας
κυβέρνησης όπως εσείς την οραματίζεστε. Όχι, δεν είναι θέμα βραχίων, αλλά εκείνο που νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε από τη συζήτηση είναι ότι η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ψηφίσει τον νόμο για την απλή αναλογική ως μια αναγκαία πολιτική πρόοδο του πολιτικού συστήματος. Έχουμε στη χώρα μας το σύστημα της αυτοδυναμίας, της ενισχυμένης αναλογικής, της αντιπροσώπευσης με πατερίτσες, ένα σύστημα το οποίο δεν χρησιμοποιείται γενικότερα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως και εδώ, στο κοινοβούλιο που έχω εγώ την τιμή να υπηρετώ. Εδώ, ξέρετε, η δουλειά των βουλευτών δεν είναι να τσακώνονται για να βρίσκουν στους αντιπάλους τους αδυναμίες και σημάδια. Η δουλειά μας εδώ είναι με τα επιχειρήματα να πείθουμε πέραν από τις γραμμές, προκειμένου να προχωρούμε σε πλατιές συνεργασίες. Και αυτό είναι που έχει ανάγκη και ο τόπος μας και όλη η Ευρώπη, αλλά και όλος ο πλανήτης, αν μου επιτρέπετε, μπροστά σε αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπου θα απαιτηθούν πολύ μεγάλες προσπάθειες, πολύ μεγάλες θυσίες. Θα χρειαστεί να εμπεδωθεί ένα βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης, ώστε να συμμετέχουν όλοι σε μια κοσμογονική αλλαγή που πρέπει να κάνουμε ή να υποστούμε τα δεινά των επιλογών μας. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις δεν μπορούν να παίρνονται από μια παράταξη η οποία έχει εν τέλει ψηφιστεί από περίπου το 1/3 του εκλογικού σώματος, το οποίο είναι περίπου τα 3/5 του ελληνικού λαού, και εκεί να είναι μια κατάσταση όπου δεν χρειάζεται η γνώμη κανός άλλου. Δεν περισσεύει κανείς, και γι' αυτό η απλή αναλογική θα είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Θα έλεγα ότι είναι το ορφανό της μεταπολίτευσης, και σήμερα πλέον είναι ανάγκη να εμπεδωθεί. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην πρώτη Κυριακή, πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα, και πιστεύουμε ότι η προοδευτική παράταξη, η προοδευτική διακυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά από αυτές τις εκλογές θα μας δώσει την ευκαιρία και να. Την ευκαιρία. Θα μας δώσει την ευκαιρία να οικοδομήσουμε, ξαναεπανοικοδομήσουμε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα από αυτά που έχει υποστεί το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, είχατε την ευκαιρία στην επίσκεψή σας μόλις πριν από λίγες μέρες να μιλήσετε για τα θέματα του πρωτογενού τομέα, με τους αγρότες ήδη να είναι έτοιμοι να βγουν και να έχουν βγει, όπως στην περίπτωση της Καρδίτσας. Καταγγείλατε και ως κόμμα την επίθεση χθες που δέχτηκαν στην απόπειρα να βγουν στον Ε65, όπως έγινε σήμερα στη Μαγνησία που βγήκαν τα τρακτέρ στο ύψος του Ριζομήλου, και πάει λέγοντας. Ήδη οι αντιδράσεις έχουν ξεκινήσει από καιρό. Γιατί κάποιοι αποκλείονται, είναι ένα σύστημα που δεν μπορούν να το καταλάβουν, όποιος υπουργός και αν έρθει εδώ να τους το εξηγήσει, και αντιδρούν σε αυτούς τους αποκλεισμούς. Στο μια περιοχή έχει συνδεδεμένη ή έχει επιδότηση για ένα προϊόν, αλλά η άλλη εξαιρείται. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Είναι πολύπλοκο γιατί έτσι το έχει διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είναι ένα χαρτοφυλάκιο που το ξέρετε καλά. Ή έχει περιπλέξει το σύστημα με χειρισμούς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η σημερινή του ηγεσία. Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι δεν θα συναντήσουμε κανέναν ο οποίος να είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το σύστημα που λέτε, το οποίο ονομάζεται κοινή αγροτική πολιτική. Κοινή αγροτική πολιτική όμως είναι η μεγαλύτερη και αρχαιότερη κοινή πολιτική της Ευρώπης. Είναι μία από τις λίγες όπου έχει πραγματική εξουσία, υπάρχει μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική. Είδαμε, νομίζω, στην πανδημία δεν έχουμε κοινή πολιτική υγείας, στον πόλεμο δεν έχουμε κοινή πολιτική εξωτερικών και άμυνας. Αγροτική πολιτική έχουμε όμως. Ειδικά αυτή η περίοδος της κοινής αγροτικής πολιτικής, είχαμε την ευκαιρία, την οποία είχα και εγώ την ευθύνη να διαπραγματευτώ εκ μέρους αριστεράς, είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία, και δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη-μέλη και στη χώρα μας να σχεδιάσουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Αυτά τα εθνικά στρατηγικά σχέδια θα έπρεπε να είναι, και είναι στις άλλες χώρες, αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί έχουν πολύ μεγάλες αλλαγές στη φετινή ΚΑΠ. Αλλαγές οι οποίες είναι καινούργιες και οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα. Όμως αυτή η διαβούλευση δεν έγινε ποτέ. Σωστά λέτε ότι κανείς δεν καταλαβαίνει την ΚΑΠ, αλλά κανείς δεν βρίσκεται εκεί να τους εξηγήσει. Εμείς, σαν αγροτικός τομέας του ΣΥΡΙΖΑ, βρεθήκαμε στη Θεσσαλία. Βρισκόμαστε πολύ συχνά με αγρότες. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενημέρωση. Ενημέρωση που θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο. Δυστυχώς η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει μια ανεξία στην δημόσια διαβούλευση, έχει μια αλλεργία στην συμμετοχή του κόσμου. Το έχει αποδείξει παραβαίνοντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
σχετικά με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, κοινή αγροτική πολιτική, σχετικά με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο αλλά και τα νησιά, και βεβαίως και πάνω απ' όλα με την παντελή απουσία διαβούλευσης για το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας. Αυτό έλεγα και νωρίτερα λοιπόν, ότι μπαίνοντας σε πολύ δύσκολους καιρούς και σε πολύ πιο πολύπλοκους καιρούς με σοβαρές απειλές, θα πρέπει να μάθουμε να συνδιαλεγόμαστε με όλους τους ανθρώπους από τα κάτω και όχι να πιστεύουμε ότι μπορούμε να φέρουμε από το όρος, ότι είμαστε ο Μωυσής, θα φέρουμε από το όρος Χάρβαρντ τις εντολές και όλοι θα πρέπει να τις ακολουθήσουν. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν δουλεύουν έτσι σε όλο τον κόσμο, τον σύγχρονο κόσμο. Η διαβούλευση είναι αυτή που εξασφαλίζει την συμμετοχή των ανθρώπων. Είναι τεράστιες αλλαγές που πρέπει να κάνουμε και στο σύστημα τροφίμων. Να αναφέρω ενδεικτικά για τη νέα ΚΑΠ. Ελάτε και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κούπερ. Βεβαίως. Ενδεικτικά λοιπόν για τη νέα ΚΑΠ. Είναι η πρώτη ΚΑΠ η οποία βασίζεται στις επιδόσεις. Δεν βασίζεται στο πόσα στρέμματα καλλιεργείς, αλλά στο πώς τα καλλιεργείς, με τι επιδόσεις τα καλλιεργείς. Αυτές βέβαια οι επιδόσεις ορίζονται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, στο οποίο κανένας δεν έλαβε μέρος στην σύνθεσή του. Και επίσης η νέα ΚΑΠ, από τη σχέση με τις προηγούμενες που είχαν αποκλειστικό σκοπό την οικονομική στήριξη των αγροτών του πρωτογενού τομέα για να μην ερημώσει, για να υπάρχει ζωή στην Ήπεθρο, πλέον αναγνωρίζουμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να παράγει καλή και προσιτή σε τιμή τροφή για τους καταναλωτές, γιατί η δίαιτα είναι ο μεγαλύτερος λόγος μη μεταδεδόμενων ασθενειών, και να με δίκαιο τρόπο για τους παραγωγούς και μέσα στα πλανητικά όρια σεβόμενη τη βιοποικιλότητα, γιατί η καταστροφή της βιοποικιλότητας είναι βεβαίως και η αιτία για την εποχή των πανδημιών και των ζωονόσων που θα συνεχίσουμε να έχουμε. Επομένως είναι μια πολύ διαφορετική στρατηγική. Δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, ο κόσμος διψάει για γνώση, διψάει να μάθει πώς θα δουλέψει η νέα αγροτική πολιτική. Το Υπουργείο δεν είναι παρόν. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την κυβέρνηση έχει αλλάξει 3 υπουργεία και όλοι οι υπουργοί, μάλλον, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το είδαν σαν αγκαρία, έναν τομέα ο οποίος είναι κρίσιμος για την ανασυγκρότηση και της περιφέρειας και της Υπαίθρου, και είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία μπορεί με τις νέες συνθήκες να παράγει το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κόκαλη. Στο επανειδήν. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα.